εμπεγμός έχει και τα όρια του. Το αναφέρω γιατί η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπόσχεται από το περασμένο και όλα πω πως θα κάνει την πληρωμή στην εξισωτική αποζημίωση αρκέστηκε πρόσφατα σε μια αόριστη ανακοίνωσή του τύπου «Η πληρωμή θα γίνει τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου» χωρίς να αναλογιστεί πως οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι μας βρίσκονται σε απόγνωση και έχουν εξαντλήσει πλήρω τα όρια της ανοχής και της υπομονής τους. Είναι λοιπόν τόσο δύσκολο και τόσο ανέφικτο να κάνετε την ακριβή ανακοίνωση της πληρωμής τους, κύριοι κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως εσείς, αντιπρόεδρε του οργανισμού αυτού, κύριε Αλέκο Οφίδη, που γνωρίζετε από πρώτο χέρι την κατάντια στην οποία έχουν περιέλθει αυτοί οι άνθρωποι αυτό το χρονικό διάστημα. Εκτός και αν δεν το γνωρίζετε αυτό, να σας πάρουμε εμείς μια μέρα που θα έρθετε στη γενέτηρά σας και να σας πάμε σε μερικούς ταλέπορους κτηνοτρόφους εδώ στην Πιερία για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προϊόντα της πιερικής γης, τα κεράσια της ράχης ετοιμάζονται να καταγράψουν τα απαραίτητα στοιχεία τους για τη δυνατότητα να χαρακτηριστούν ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης που γουέ, με ονομασία κεράσια ράχης Ολύμπου. Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας ανατέθηκε έργο μελέτη στην ΟΒΑΣΕΡΤ Συμβουλευτική Αναπτυξιακή Εμπορική ΕΠΕ για τη δυνατότητα χαρακτηρισμού των κερασιών ράχης Ολύμπου ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης ΠΟΥΓΟΕ. Με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σήμασης Ποιότητας, τα αγροτικά προϊόντα με σήμαση ποιότητας ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη καλύπτουν τα γεωργικά προϊόντα που συνδέονται στενά με μια γεωγραφική περιοχή και τουλάχιστον ένα από τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης ή παρασκευής διεξάγεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε όσα περισσότερα προϊόντα της πιερικής γης. Η κατοχύρωση των προϊόντων με ονομασία προέλευσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση των προϊόντων μας, αναδεικνύει την ποιότητά τους, στηρίζοντα έτσι την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των παραγωγών, επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κυρία Σοφία Μαυρίδου. Ο πρόεδρο τη ομάδα παραγωγών Αγροτικού Συνεταιρισμού Ράχη, ο Άγιο Λουκά Δημήτρη Ντούρο, ευχαρίστησε προσωπικά την Αντιπεριφερειάρχη Πιερία για την ουσιαστική συμβολή τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με τη χρηματοδότηση του έργου μελέτη για την πληρέστερη προετοιμασία του φακέλου για την αναγνώριση των κερασιών ράχης ως Πουγουέ. Ανησυχία επικρατεί στην κυβέρνηση μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να ζητήσει από την Ελλάδα να ανακτήσει αγροτικές ενισχύσεις ύψους 387,4 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκαν σε Έλληνες αγρότες το 2008 και το 2009 επειδή είναι ασύμβατες με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λέξη «ανάκτηση» είναι που προβληματίζει περισσότερο, διότι το οικονομικό επιτελείο καλείται να βρει τους τρόπους για να καλύψει το κενό που άφησε η επιλογή της τότε κυβέρνηση Καραμαλή και του τότε Υπουργού Γεωργίας Σωτήρη Χατζηγάκη να μοιράσει εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες κατά παράβαση της κοινωτικής νομοθεσίας. Δύο είναι οι τρόποι για την ανάκτηση των 387,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρώτος είναι να ζητηθεί από τους αγρότες να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Κάτι που είναι μάλλον πολύ δύσκολο να συμβεί, ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ο άλλος τρόπος είναι να εγγραφεί το ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως να πληρωθεί από όλους τους Έλληνες. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Γενάρη του 2009, όταν σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε σχετικά με τις αντισταθμιστικές πληρωμές, τις οποίες επρόκειτο να καταβάλει ο ΕΛΓΑ κατόπιν διαμαρτυριών μεγάλου αριθμού Ελλήνων παραγωγών γεωργικών προϊόντων λόγω των ζημιών που είχαν υποστεί κατά το έτος 2008 εξαιτία των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ήταν η εποχή που οι αγρότες έκαναν κινητοποιήσεις και προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι, η κυβέρνηση επέλεξε την έμεση ενίσχυσή τους μέσω του ΕΛΓΑ. Μια σειρά από προβλήματα και προτάσεις εποφελών λύσεων για τους νέους αγρότες συζήτησαν πρόεδροι των Ενώσεων Νέων Αγροτών με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνάντησή τους την περασμένη 5η 17 Ιουλίου στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι των Ένα, Πιερίας, Ιμαθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερών κλπ. Εκ μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Γιώργος Καρασμάνης, ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Κουκουλόπουλος η Γενική Γραμματή κ. Κορασίδης και Μελάς. Οι νέοι αγρότε ζήτησαν να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επί των δικαιωμάτων, να αποπληρωθούν τα οφειλόμενα από τα σχέδια βελτίωση και να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίε για νέα σχέδια βελτίωση, καθώ και να συμμετέχουν εκπρόσωποι των νέων αγροτών στην Επιτροπή Αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωση. Επίση, πρότεινα να συμμετέχουν οι νέοι αγρότε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κονδυλίων ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Πιερίας, Δημήτρης Δαλαμήτρα, σε παρέμβασή του, έθεσε τα θέματα της φορολόγησης των αγροτών, διεκδικώντας την εφαρμογή αφορολόγη του ορίου, το κόστος του ΩΣΔΕ, η πληρωμή του οποίου από τους αγρότες, όπως επεσήμανε, είναι παράνομη. Επίσης έθεσε το πρόβλημα της αντιμετώπισης των ασθενειών στην κτηνοτροφία, όπως η ευλογιά, όπου η προβλεπόμενη διαδικασία δεν τηρείται ή λαμβάνονται εξ αρχή δραστικά μέτρα που έχουν αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή των κτηνοτρόφων χωρί ανάλογη ενίσχυση και βοήθεια. Οι συναντήσει αυτέ με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων θα συνεχιστούν με επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση σύσκεψη το προσεχές Σάββατο 26 Ιουλίου.